Υπάρχει σχέδιο. Μα πείτε δύο κουβέντε γι' αυτό. Τι σχέδιο είναι αυτό. Έχουμε βρει λεφτά κάπου και τα έχουμε καβατζώσει. Αυτό που μπορούμε να σα ε, επιβεβαιώσουμε και να διασφαλίσουμε είναι αυτό ακριβώ που έχει υποθεί από τα αρμόδια χείλη στο Υπουργείο Οικονομικών. Ότι όποτε υπάρχει χρηματοδοτική υποχρέωση τη χώρα, είτε αυτή έχει να κάνει με λήξει εντόκων γραμματείων, είτε με ε, δάνεια ομόλογα τα οποία λήγουν σε σχέση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το καλοκαίρι, η ελληνική κυβέρνηση θα βρίσκεται πάντοτε σε θέση να αποπληρώνει αυτές τις οφειλές. Το ίδιο προφανώς ισχύει και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και δεσμευτικό βαθμό και για το εσωτερικό της χώρας σε σχέση με τις οφειλές Μίσω του από το δημοσίου το, θα προς τους... Αυτό κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτή είναι η δουλειά της ελληνικής κυβέρνησης. Να διασφαλίζει ναι, αυτή υπάρχει, τη στιγμή υπάρχει, ότι θα υπάρχουν τα απαραίτητα, απαραίτητα αλλού. χρήματα έτσι ώστε να αποπληρώνονται όλες οι οφειλέ. Ακριβώς πάνω σε αυτό, επειδή ξέρω ότι θα με ρωτήσετε, θα, να σας πω ότι θα με ρωτήσετε και δικαιολογημένα θα με ρωτήσετε. Αυτό που γινόταν όλο τον προηγούμενο καιρό και ενδεχομένω να χρησιμοποιείται και από την ελληνική κυβέρνηση ω ένα μέτρο ναι. Αυτό, έκτακτο η χαρά του για να αντιμετωπίσει. Να κάνετε και τι ερωτήσει και τι απαντήσει. Λοιπόν, ναι, ωραία. Όχι, Λέει. όχι, όχι. Θέλω ναι. να, σα αφήσω τότε να με ρωτήσετε. Όχι, 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 όχι. Ναι, πέστε μου. υπάρχει ο φόβο ότι θα υπάρχει χρησιμοποιήσετε φόβος. λεφτά από, για, από, που προορίζονται για αυτό. Και δεν μπορέσετε μετά να τα ξαναδώσετε πίσω. Αυτό και ήθελα να. υπογραμμίσω. Οποιαδήποτε ε, εσωτερική χρηματοδότηση, να είναι σίγουρη Όλοι οι φορολογούμενοι, όλοι οι δικαιούχοι, ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα απολύτω πρόβλημα. Η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή εκπονεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για να αντιμετωπίσει μια κατάσταση την οποία κληρονόμησε. Ο κύριο Χαρδούβελη, ε, σε αυτό το στούντιο, Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθο, είχε πει mm. ότι ξέραμε ότι για τον Μάρτιο υπάρχει ένα ταμιακό έλλειμμα γύρω στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν δημιουργήθηκε στι 26 Γενάρη. Αυτό το χρηματοδοτικό πρόβλημα Ασφαλώς. υπήρχε και στι 24 Εντελεί. του Γενάρη, υπήρχε και το Δεκέμβρη. Όλοι το γνωρίζαμε. Επομένω, έχουμε να αντιμετωπίσουμε, το ξέραμε και το παραδεχόμαστε, μια δύσκολη κατάσταση, την οποία όμω η ελληνική κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν για να διασφαλίσουν την ομαλή ροή των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων τη χώρα. Πάντω, δεν μέχρι υπάρχει θες, κανένα πρόβλημα. Σκηντινός... Ποιο? Ότι παίρνετε από διάφορου κωδικού λεφτά να τα βάλετε για το χρέο, να πληρωθούμε δόση τώρα. Ναι, δεν... το λέ, ναι, 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 είναι η πρώτη φορά που παίρνουμε κανονική επιβεβαίωση. Ναι, και ναι, ναι. ναι, ναι, Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή, ό,τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση, το κάνει με πλήρη επίγνωση και ευθύνη. Ναι. Αυτή η ευθύνη τη είναι απέναντι στου πολίτε αυτή τη χώρα. Εντάξει. Τώρα λοιπόν θα σα πω, κάνω κι εγώ μία παρατήρηση. Όταν πάτε στα διοικητικά συμβούλια των ταμείων και λέτε, παιδιά, δώστε μα για λίγο. Τα αποθεματικά σα, για λίγο. Κάν... Τα αποθεματικά σα, διότι θα χρεοκοπήσουμε αν δεν πληρώσουμε τη δόση βρίσκεστε μπροστά στο εξή. Όταν του το κάνανε για το PSI και μετά εσεί φωνάζετε θα σα στείλουμε φυλακή, θα σα στείλουμε στα δικαστήρια, τώρα γι' αυτό εισπράτετε όχι. Αν κανένας, θέλετε μια προσωπική παρατήρηση. Κανένα δεν υπάρχει καμιά υποχρέωση. Κανένα εκβιασμό, να πω σε εισαγωγικά, από την πλευρά τη κυβέρνηση. Ε, καμία παρένεση, κάποιο ταμείο, είναι καμία αλήθεια. παρένεση ναι? από την πλευρά τη ελληνική κυβέρνηση προ τα ταμεία αυτά. Δεν υπάρχει. Έτσι. Έτσι. Δεν υπάρχει ε, κανένα εκβιασμό. ταμείο, όχι. Για, για να δούμε αν είναι αληθινά τα δημοσίευματα. Η ελληνική που κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κάνει ό,τι μπορεί από τη δική τη την πλευρά και από ό,τι φαίνεται αποδίδει. Α στην πράξη, εγώ μιλάω. αποδίδει... τα λεφτά εννοείται. Αποδίδει. αποδίδει έτσι ώστε να μην υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα σε σχέση με αυτέ τι οφειλέ τι οποίε έχει. Ωραία. Και ακριβώ ταυτόχρονα εκπονεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για να αντιμετωπίσει τα χρηματοδοτικά προβλήματα που κληρονόμησε από την προηγούμενη Εντάξει, κυβέρνηση. Ε, καταλαβαίνετε ότι αυτό μας δεν μα αρκεί τώρα να μα λέτε μας λένε... ότι λένε, εκπονείτε μακροπρόθεσμο σχέδιο. Τι σα αρκεί. τι σας αρκεί. αυτή Γιατί ο κόσμο. Γιατί θα πάρετε λεφτά ας πούμε, από τα ταμεία και ορθώ για να μην χρεοκοπήσουμε, μην πέσουμε κάτω, ξέρει. Αλλά από την άλλη μέρη, αν κάτι πάει στραβά και δεν πάρουμε τη δόση του 7,2 δις και δεν μπορείς να τα γυρίσετε πίσω, τι θα γίνει. Εγώ θα επαναλάβω θα το εξή. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες, πάρα πολλοί παράμετροι, οι οποίες, με βάση τις οποίες, πάρα πολλές παράμετροι με βάση τις οποίες η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει το ζήτημα το χρηματοδοτικό. Δεν είναι μονοδιάστατο, είναι πολυπαραγωγικό το ζήτημα. Ναι, εμα... Και ακριβώς με βάση αυτή την πολυπαραγωγική εξίσωση το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης λύνει τα προβλήματα αυτά τα οποία έχει κληρονομήσει. Μα έλεγαν για ένα success story. Ότι κληρονομήσαμε μια επιτυχημένη οικονομία που είχε πατήσει στα πόδια τη. Την ψάχνουμε έλατε, αυτή έλατε. την οικονομία. Έλατε. Αυτή Επίσης τη στιγμή. Δεν να μην κάνω καλύπτω μοντέρμαν στο Μάχη καθημερινή, με επιτυχία, με αποφασιστικότητα και νυφαλιότητα, για να λύσουμε και προβλήματα που κληρονομήσαμε, προβλήματα που ξέραμε ότι θα τα έχουμε μπροστά μα. Και αυτό ακριβώ είναι που Σαν... αναγνωρίζει η ελληνική κοινωνία πολυ... και δείχνει αυτή τη μεγάλη αποτυχία. Σαν πολυτραχία, μεγάλη... μα παρουσιάζεται αυτή. Εκ... Από προς προ την ε, κυβέρνηση. Προβλήματα πολυπά... υπήρχαν. Ε, Ποιο δεν το ήξερε ό, ότι δεν ξέρω, υπήρχαν προβλήματα. προβλήματα. Αραία. Δεν αραία. υπάρχουν αραία. μαγικά ραβδάκια. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αραία. θα δίνει καθημερινέ μάχε. Και με βάση αυτέ τι καθημερινέ μάχε θα κρυθούμε όλοι. Η αμφιβολία που υπήρχε πριν από λίγε μέρε ότι μήπω δεν συμπληρώσουμε, μα λείπουν μερικά και ε, σε εκατομμύρια για το Δούνιο και αυτά, από ό,τι καταλαβαίνω από την ησυχία που έχετε, έχει λυθεί. Δεν, υπάρχουν ε, τα δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα Έχουνε σε σχέση ίδια. με το χρηματοδοτικό. Ε, σε το, το, θέμα, τώρα, ε... το θέμα για την ελληνική κυβέρνηση είναι τα ζητήματα, αυτό που είπαμε και πριν, τη καθημερινότητα. Είναι τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ανθρωπιστική κρίση. Είναι το πρόβλημα που έχουμε να κάνουμε με τι ληξιπρόθεσμε οφειλέ, γι' αυτό φέρνουμε νομοσχέδιο. Είναι το πρόβλημα με τα εργασιακά, γι' αυτό θα έρθει νομοσχέδιο μέσα στο Μάρτι. Ταυτόχρονα παίρνουμε πρωτοβουλία, το γνωρίζετε και θα κατατεθεί, θα φύγει σήμερα από το αρμόδιο Μη Υπουργείο και στο το νομοσχέδιο γλυμ, για το την Αυτό, ξέρετε, έχει αλλάξει η κυβέρνηση. Έχει δούμε. αλλάξει η κυβέρνηση. Κάτι λέτε, που, έχει, και κάτι καλά, που καλά. έχει αναγνωρίσει ο ελληνικό λαό είναι ότι την αξιοπρέπεια που έχασε με την κυβέρνηση την προηγούμενη έχει αρχίσει και την ξαναβρίσκει. Ωραία. Αυτό ακριβώ είναι η πίεση προ τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό ακριβώ προσπαθεί να πετάξει και την πάνω <κυκ> έξω από το γήπεδο, πατώντα σε τέτοιου τύπου ε, περιστατικά, όπω το σχετικό με την εντολή που έδωσε Ωραία. ο συγκεκριμένο υποστράτη για να προσπαθήσει να αλλάξει την ατζέντα. Ευχαριστούμε κύριε Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά, καλά σα. Ευχαριστώ και εγώ, Παπούδη.